να αρχίσει κανείς για να προσεγγίσει λίγο περισσότερο ένα έργο που τον γοητεύει? Έχουν προταθεί πολλές ιδέες κατά καιρούς, διαφορετικές θεωρίες που λένε ουσιαστικά ανάλογα με το τι σε ενδιαφέρει περισσότερο στο κείμενο. Και είναι αλήθεια. Όμως φαίνεται πως η παλιά ιδέα του να αναζητήσει κανείς την καταγωγή του έργου, τα χέρια που το έγραψαν, εξακολουθεί να τραβάει ακόμα πολλούς. Ίσως επειδή το να γράψει κανείς ένα κείμενο λογοτεχνίες είναι κάτι το ακραία προσωπικό και το μοίρασμά του με ένα κοινό αναγνωστών είναι στην πραγματικότητα ένα δώρο, μια πράξη ανθρώπινης αλληλεγγύης. Και σαν τέτοια είναι αναμενόμενο να προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνώστη για το δωρητή, τον συμπάσχοντα. Στην περίπτωση του ε.χ. γονατά αυτό έχει μια δυσκολία και δεοντολογική, γιατί ο ίδιος κρατήθηκε πάντα μακριά από τη δημοσιότητα. Δεν θα βάλουμε λοιπόν άλλο στόχο από το να περπατήσουμε μόνο μια πολύ μικρή διαδρομή. Ο ε.χ. γονατάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1924, σε μια οικογένεια με καταγωγή από το Αϊβαλί. Το πατρικό σπίτι ήταν στην οδό Μιχαήλ Βόδα, στις Αχαρνές. Υπάρχει μια παιδική φωτογραφία του από το 1934 στον εξώστη αυτού του σπιτιού, όπου ο μικρός ετοιμάζεται να παίξει κουκλοθέατρο για τους φίλους του. Σε ένα τέτοιο εξώστη θα τοποθετήσει πολλά χρόνια αργότερα, το 1991, τον Προκόπη και τον Αγέλαο, τους ήρωες της όριμης προετοιμασίας. Καλοκαίρια η οικογένεια παραθέριζε σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι στην Κηφισιά. Εκεί ο γονατάς είχε την τύχη να έχει γείτονα τον Δημήτριο Καμπούρογλου, τον ιστοριοδίφη, λαογράφο και συγγραφέα, που σύστηνε στον νεαρό να διαβάζει κλασικούς. Έλα, έλα. Σου ξαναπήγε τον Καμπούρογλου, σου ξαναπήγε πώς. Ένας γείτονας εδώ, ο ακαδημαϊκός. Στον οποίο υπέβαλα τα χαρτιά μου τότε, δεν τα ξέρεις αυτά. Ήμουν ένα παιδάκι. Μεταξύ των συγγραφέων 3, 4, 5 που μου συνέστησαν, ήμουν θα διαβάσεις αυτά, θα διαβάσεις βλακίες. Δεν τα διαβάσεις, διαβάσεις Λι Φλομπέρ, Μπαλζάκ, τα γράφεις αυτά. Αυτό ο Ρισβίστο θα γράφει. Μου είχε, θυμάμαι, το Στογεύσκι, δεν θυμάμαι, μου είχε πει, πάντως οπωσδήποτε μου είχε πει Σταντάλ, δηλαδή σου λέει θα διαβάσεις μεγάλους συγγραφείς. Και πήρα τότε το Φλομπέρ, στα ελληνικά υπήρχαν μερικά βιβλία του. Υπήρχε η Σαλαμπό και τα λοιπά, τα οποία βέβαια δεν ήταν μεταφράσεις. Δεν έχει σημασία, άμα είσαι νέος, ό,τι διαβάζεις το δέχεσαι. Άμα, και άμα και ο συγγραφέας είναι πολύ καλός και η μετάφραση να είναι, μένει πάντα κάτι. Ξεκίνησα γράφοντας διηγήματα. Και όχι ποίηματα, δεν ελάχθω. Πότε πρώτα έγραφε διηγήματα? Από παιδάκι. Αυτά που διάβαζα στον Καμπούρογλου ήταν ιστορία μιας υπηρετέρας. Από το δημοτικό, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Έγραφα μικρά διηγήματα. Στα νεοελληνικά γράμματα, ένα λαμπρό περιοδικό που έβγαινε στον Μεσοπόλεμο, στα τέλη πριν από τη δικτατορία του Μεταξά, ο Κοντζούλας, χωρίς να το ξέρει κανείς, ήταν αυτός που επιμελούνταν την αλληλογραφία. Δηλαδή τι έστελναν. Εκεί είχε στείλει για πρώτη φορά ο γόνατάς συνεργασία. Ο ίδιος ο Κοντζούλας απαντά ως εξής τον γονατά που στέλνει τότε παιδάριο ακόμα ο γονατάς. Δεν είχε κλείσει βέβαια τα 20 χρόνια. Του απαντά ως εξής. Δεν έγραψε μόνο την απάντηση στο περιοδικό, του έστειλε γράμμα και του γράφει. Την απάντηση που είδατε τυπωμένη στο περιοδικό την έχω συντάξει εγώ. Ήθελα λοιπόν να σας πω πως και το δεύτερο κομμάτι, η χρυσή φωνή, με άφησε έκπληκτο, όπως και το πρώτο. Βρίσκει κανείς εκεί συγκεντρωμένα τόσα προσόντα, γλώσσα, ύφος, προτυπία, που νομίζεις πως έχεις μπροστά σου ένα σχηματισμένο λογοτέχνη. Απορώ πως μπόρεσε να βγει μέσα από το πλήθος των τροφοδοτών της αλληλογραφίας μας μια πεζογραφική ιδιοφυΐα σαν εσάς.
Χωρίς να εγκαταλείπει τη συγγραφή, ο νεαρός σπούδασε τελικά νομικά. Ο Ε.Χ. Γονατάς εργάστηκε σε όλη του τη ζωή ως δικηγόρος, σε μεγάλες εταιρείες, αλλά και σε δικό του γραφείο που διατηρούσε συνεταιρικά με ένα φίλο του. Ο ίδιος απέδιδε πάντοτε την αραιότητα των συγγραφικών του εμφανίσεων στο φόρτο της βιοποριστικής του εργασίας. Έτσι, παρόλο που η πρώτη του εμφάνιση στα βιβλιοπωλεία χρονολογείται ήδη από το 1945 με το αφήγημά του «Ο Ταξιδιώτης», η συνέχεια της πρωτότυπης παραγωγής του υπήρξε αρκετά αραιή και ακανόνιστη. Στην πρώτη μεταπολεμική γενιά που ανήκαμε, ήρθαν να διαμορφώνονται τρία ρεύματα στην ποίηση. Τώρα ένα ρεύμα είναι η ποίηση η κοινωνική, η πολιτική, η αγωνιστική, αντιστασιακή στην αρχή. Αυτή επιβλήθηκε γιατί τα γεγονότα αυτά το επέβαλαν τότε η αντιστασιακή ποίηση. Βέβαια, η αντιστασιακή ποίηση εκείνης εποχής είχε και τα αρνητικά της. Δηλαδή, ο ποιητής ο Δεσσεκός ήταν πιο πολύ έτσι υμνητικός ποιητής, είχε μια εξωστρέφεια, ήταν στραμμένος κυρίως στην κοινωνική αλλαγή, έβλεπε το όραμα μιας αλλαγής και έτσι υπερεύαινε τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Η άλλη κίνηση είναι η ποιήση, η τάση δηλαδή, η υπαρξιακή, όπως λέγεται. Δηλαδή, ποιητές που ενδιαφέρονταν για προβλήματα της ύπαρξης. Ερωτική μόνο, όχι για τα κοινωνικά προβλήματα, έτσι ήταν παλιά, αλλά κυρίως για τα προβλήματα τα δικά τους, τα αισθηματικά, ο έρωτας υπήρχε εκεί και ανέβαιναν και γινόταν τελικά προβλήματα για τη σχέση με τον Θεό, τέτοιες ανησυχίες μεταφυσικές, αυτού του είδους. Αυτά ήταν, μας έρθαν από την παράδοση. Και τρίτη κίνηση είναι η υπερρεαλιστική ποιήση που συνεργιόταν μέσω πόλεμου. Όμως αυτά όλα ενώθηκαν τελικά και δημιουργήθηκε μια ποιητική κοινή. Τι που ήταν εχθροί, ήδη γύρω στο 1960, κρατώντας ο καθένας βέβαια την καταγωγή του, το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήματα εδώ, όμως και τη γλώσσα και όλα διασταυρώνονταν με τους άλλους στη μορφή. Το ίδιο και η υπαρξιακή πια, δεν μιλούσαν ερήμην των κοινωνικών γεγονότων, αλλά τα υπαρξιακά προβλήματα έτσι στήριζονταν, θέλει κανείς, και στην γενικότερη αγωνία, την κοινωνική αγωνία. Το ίδιο και οι υπηρεαλιστές έκαναν στροφή και επομένως και αυτοί επηρεαζόταν από τα κοινωνικά γεγονότα. Μόνο που κρατούσαν τη δική τους φυσιογνωμία μέσα στην κοινή ποιητική. Λοιπόν, ο Γονατάς παρουσιάζεται κάπου ενδιάμεσα. Το 1959, σε συνεργασία με το φίλο του ποιητή Δημήτρη Παπαδίτσα, κυκλοφόρησαν το πρώτο τεύχος, από τα δύο συνολικά, του περιοδικού «Πρώτη Ύλη». Εκεί δημοσιεύονται μεταφράσεις και πρωτότυπα κείμενα των δύο αυτών μοναδικών συνεργατών του τεύχους. Ανάμεσά τους, η συλλογή του Γονατά «Η Κρύπτη». Στη σκηνή σβήσαν τα φώτα. Η αίθουσα άδειασε. Ένα κερί πετάει από κάθισμα σε κάθισμα. Το είδωλο. Υπάρχει ένα κατάμαυρο μεταξωτό πουλί με ένα μοναδικό χρυσό φτερό στην ουρά του. Όταν προβάλλει η αυγή, κίτρινη, μετανιωμένη στα περιβόλια πίσω από τις μουσμουλιές ή όταν αρχίζει το σούρπο να απλώνει τις γαλαζοκόκκινες σκιές του στις άπατες λαγκαδιές, τότε το πουλί που φωλιάζει στις πέτρες των έρημων λιβαδιών βγαίνει από την τρύπα του, ξεχύνεται, στο δάσος με τα κουδούνια. Το χνούδι του ζαλίζει τα λουλούδια. Είναι το φόβητρο των μοιημένων κυνηγών. Στη μουσική των φτερών του υποχωρούν τα βήματά τους. Δεν φεύγει ποτέ μπροστά στον κίνδυνο. Δεν αφήνει ποτέ τη θέση του. Δεν κρύβεται ποτέ από τα μάτια των εχθρών του, ταξιδεύοντας τυλιγμένο σε ένα πράσινο φύλλο, όπως κάνουν όλα τα άλλα πουλιά. Μετριούνται στα δάχτυλα οι κυνηγοί που μπορούν να πενευτούν ότι το είδαν 2-3 φορές ολάκερη τη ζωή τους.
αλλά ούτε ένας ταριχευτής σπάνιων πουλιών δεν καυχήθηκε ώστε σήμερα, πως πλούτησε με αυτό τη συλλογή του. Αλίμονος εκείνον που χωρίς να ξέρει συναπαντιέται οπλισμένος για πρώτη φορά μαζί του. Τον προσκαλεί να πλησιάσει με τη σοβαρή χάρη του χρωματισμού του, με την ανίποτη γλύκα της φωνής του, με τις ρυθμικές κινήσεις του χρυσού φτερού του. Ο κυνηγός ανυποψίαστος φτάνει κοντά, σημαδεύοντας πάντα με υψωμένη την καραμπίνα κατά πάνω του και το δάχτυλο σταθερό στη σκαντάλη. Τη στιγμή που είναι έτοιμος πια να τραβήξει, βλέπει με φρίκι στο κλαδί, στο βράχο ή στην πεζούλα του ξεροπήγαδου το ίδιο κατάμαυρο πουλί να τον κοιτάζει. Αυτή τη φορά με ένα αλλιώτικο βλέμμα. Πού τα ξέρει αυτά τα μάτια? Πού τα έχει ξαναδεί αυτά τα μαλλιά? Πού τα θυμάται αυτά τα πολύ γνώριμα χαρακτηριστικά που είναι αντικρίτου? Όχι, δεν κάνει λάθος. Στο μαύρο κορμί του πουλιού, στη θέση του κεφαλιού του, βρίσκεται τώρα κολλημένο το μικροσκοπικό ομοίωμα της δικιάς του κεφαλής. Είναι το δικό του πρόσωπο που σαν μέσα από αναποδογυρισμένο κιάλι που μικραίνει τα πράγματα σημαδεύει στο κλαδί, στο βράχο ή στην πεζούλα του ξεροπήγαδου. Ποιος θα τολμήσει να ρίξει βόλη πάνω στο είδωλό του την ώρα που πάει να χτυπήσει ένα πουλί? Άλλωστε ο ταξιδιώτης το πρώτο πεζό του είναι καθαρά εξπρεσιονιστικό πεζό αυτό το πράγμα. Και όταν λέω εξπρεσιονισμός, δεν είναι μόνο τη γνωστή ζωγραφική που έχουμε, όπως είναι ο Μούνκεφνης και άλλοι πολλοί, ή ο δικός μας ο Μπουζιάννης, λαμπροί εξπρεσιονιστές, αλλά ένα ρεύμα ευρύτερο που έπιανε και τον κινηματογράφο τότε, και το θέατρο, και τη λογοτεχνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, ο Κάφκα. Τέτοιες ιστορίες, αυτή με την περίεργη δίκη, με τη στόρη, με τον περίεργο πύργο, όλα αυτά τα πράγματα. Τα ξέρω βέβαια να τα σε αυτά. Υπάρχει επομένως και εδώ μια σύνδεση, αλλά δεν μιμείται όπως κάνουν πολλοί νεότεροι όταν καυκίζουν ή οτιδήποτε κάνουν τέτοια. Καμιά περίπτωση δεν μιμείται. Αντίστοιχα πράγματα τα πλάθει μέσα σε μια άλλη πραγματικότητα μεταπολεμική πια, καθημερινή που είναι δίπλα μας. Αυτά λοιπόν, αυτά δημιουργεί στην πεζογραφία του. Εύνης, την ιστορία αυτή με το πουλί στον καρδινάλιο, έτσι, στον φιλόξενο καρδινάλιο, έτσι λέγω, με το πουλί, που ένας το ακούει, δεν το βλέπει, ο άλλος το βλέπει, δεν το ακούει, βρίσκονται έτσι κάπου σε ένα πανδοχείο όλοι οι δύο άνθρωποι, τόσο θαυμάσια, ας πούμε, το δουλεύει αυτό το θέμα, ώστε είναι πραγματικό θέμα αυτό, αλλά δέστε όμως που υπάρχει μια παραδοξότητα στη μέση και η παραδοξότητα είναι σαν στοιχείο της ζωής τελικά. Όταν σπάμε το ρεαλισμό της ζωής και υπάρχει ένα φανταστικό στοιχείο, φαντασιακό στοιχείο, αλλά μπαίνει μέσα στη ζωή μας. Στον έκερμα, στην ελληνογραφία, η έκερμα και πιάτα, υπάρχει αυτός ο ορισμός. Λέει ότι το δίηγημα, η νουβέλα μάλλον, η νουβέλα το λέει, είναι η αφήγηση ενός ανίκουστου συμβάντος. Μα όταν λέει ο Γκέτε όμως η αφήγηση ενός ασυνήθιστου συμβάντος, δεν εννοεί ενός φανταστικού, ενός θαυμασίου. Μπορεί να είναι και ένα κοινότατο. Μπορεί να γίνει απίθανη και το πιο κοινό πράγμα. Είναι ο τρόπος του χειρισμού που θα του κάνει, πώς θα το χειριστεί ο συγγραφέας. Λοιπόν, αυτά είναι τα τζίνια. Είναι η ηθαγενή φυτά του Μεξικού, τα οποία τα φυτεύεις από το Φλεβάρι-Απρίλη έως και Απρίλη και κρατάνε μέχρι το φθινόπωρο, ανθίζουνε. Βλέπεις, να, άλλα είναι διπλά, άλλα είναι δυσοδρά. Σε αυτό είναι διπλό. Βλέπεις, αυτά είναι μονά.
χιλιάδες χρώματα. Λοιπόν, ο Καχτίτσης, νομίζω στο Ενίπνιο, τα αναφέρει αυτά σαν χάρτινα λουλούδια. Έχουν κάτι το χάρτινο. Δηλαδή, άμα τα πιάσεις, φαίνονται σαν χάρτινα. Ελαφρώς. Λέει κάπου χάρτινα λουλούδια. Προφανώς υπονοεί αυτά με την έννοια ότι, για να δώσει την έννοια του φρυγμένου, δηλαδή του ξερούκι που είναι και που κάτι λουλούδια χάρτινα, σαν από χαρτί δηλαδή. Όχι με την έννοια που δεν έχουν δροσιά. Και όμως, αυτό έχει και μάτω πεταλούδες. Δεν ξέρω, έχει κάποιο άρωμα, φαίνεται και μαζεύει, ή το χρώμα της προσελκύει. Λέβαια, αυτά είναι. Λοιπόν, η κλειό αυτή που ήρθε προχθές, η αρμανιστικιά του ξενοφόντα, που τα είδε, μου λέει, ξέρεις πώς τα λέμε αυτά στην πατρίδα μας. Χαρτάκια. Λοιπόν, είδες, τα χάρτινα λουλούδια του Καχτίτσι, χαρτάκια τα λέει αυτή, την Ελίζα, και βέβαια λέγονται τζίνια. Εγώ όμως, ετυμολογικώς, τι μου θυμίζει τα τζίνια. Μου θυμίζει το τζιν. Τζιν, ποιο έχει το ποτό. Τζιν. Τζίνια. Ήτανε, τζίνι είναι κάτι στοιχεία στη χαλιμά. Στις χίλιες και μία νύχτες. Κάτι που πετάνε τη νύχτα, κάτι που τα κλείνει σε ένα μπουκάλι, το οποίο, ξέρεις, είναι κακό πνεύμα. Τζίνια. Τζίνια. Αλλά είναι και ωραίο όνομα και γυναικείο μαζί και τζίνια. Ποιος ξέρει όλα αυτά μαζί. Αυτά τώρα θα κρατάνε μέχρι συνέχεια. Πέφτει ένα, βγάνει άλλο. Κρατάει κάθε τέτοιο, μπορεί να μείνει και 15 μέρες. Γράφει, αδιαφορούσε για τα λουλούδια εκείνες τις αδιφάγες μολόχες που χάσκανε τα στόματά τους και γαυγίζαν στο πέρασμά μου. Δεν τους έδινα ποτέ το δάχτυλό μου να το δαγκώσουν. Φαντάζεται κανείς σε έναν γονατά, όπως ζούσε στο σπίτι του επάνω στην Κηφισιά, σε έναν κήπο που ήταν, είχε γίνει τελικά έτσι. Ένα θρασί, έτσι, πεδίο, με τα χόρτα, με τα ζώα που κυκλοφορούσαν, τις χελώνες και τους κατζόχυρους, μέχρι αυτού το σημείο μπορεί κανείς να το σπρώξει. Και φαντάζεσαι το άλλο που κάνει τώρα. Δηλαδή, βλέπω μια σκηνή με τα λουλούδια, τις ονομάζει μολόχες αδιφάγες, και μετά μας κάνει αυτό το άλμα. Δαγκώνουν τα χέρια όποιον περάσει το πέρασμα. Εδώ ο βιαστικός κριτικός θα έλεγε ότι έχουμε καθαρά έναν οπαδό του υπεριαλισμού. Δεν είναι αυτό σε καμιά περίπτωση. Δεν είναι αυτό ο υπεριαλισμός που ο Μπρετών και οι άλλοι είπαν και εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο. Η ιδιότυπη σχέση του Γονατά με τον υπεριαλισμό αλλά και τον εξπρεσιονισμό, ιδιαίτερα στα πρώτα έργα του, εκφράζεται και στις μεταφραστικές του επιλογές. Θεωρώντας τη μετάφραση εργασία εισάξια με την πρωτότυπη δημιουργία, ο Γονατάς παρουσιάζει ήδη στο περιοδικό Πρώτη Ύλη ποίηματα του Ιβάν Γκολ και του Βόλς, πρωτοποριακών δημιουργών που κινούνται γενικά στο κλίμα του υπερεαλισμού και του εξπρεσιονισμού, παραμένοντας ωστόσο ουσιαστικά ανένταχτοι. Ο Γονατάς θα συνεχίσει να επιστρέφει σε αυτές τις μεταφράσεις και στα κατοπινά χρόνια. Από το 1950, ο Γονατάς ήταν παντρεμένος με την Άννα Κατεβαίνη, με την οποία έζησε για 30 χρόνια, ως το θάνατό της το 1980. Είναι ένα λάδι, το οποίο έκανε ένας ζωγράφος, φίλος της γυναίκας μου. Λοιπόν, είναι εκείνο που σου εξήγησε από λίγο. Δηλαδή, αυτός ο πίνακας δεν υπάρχει. Υπάρχει. Ποιος θα τον κάνει αυτός είναι, δεν υπάρχει. Είναι σχεδόν κατεστραμμένος. Λοιπόν, η αναπαριστόμενη εδώ υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτός που τη ζωγράφησε, που σου είπε ότι έφαγε μια σφαίρα στο κεφάλι, στον εφήλιο, ήταν ένας ζωγράφος, ο οποίος φαίνεται σκοτώθηκε. Νιώτατος. Λοιπόν, ούτε αυτός υπάρχει. Όχι, μόνο δεν υπάρχει. Δεν αναφέρεται κανένας, γιατί δεν έκανε. Ένα αυσιόνομα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άμα σου λέω λοιπόν εγώ ότι δεν υπάρχει τίποτα. Το 1982 εξέδωσε μια επιλογή από ευρισκόμενα ποίηματά της. Ήμουν από σίδερο όταν ρουφούσες τη σκουριά μου.
ήμουν από πέτρα όταν σφυροκοπούσες τα πλευρά μου. Έγινες σάρκα και μέζωσες. Έγινα αίμα και με πνίξες. Δεν κακό. Τα ποίηματα της γυναίκας του δεν ήταν τα μόνα κείμενα που έτυχαν της αφοσιωμένης επιμέλειάς του. Ο Γανατάς παρουσίασε επίσης την ανέκδοτη αλληλογραφία του με τον συγγραφέα Γιώργο Κοντζιούλα, που τον είχε ενθαρρύνει στις νεανικές του προσπάθειες, καθώς και τα κατάλοιπα του φίλου του Γιώργου Μακρύ, ενός δυνατού και πρωτότυπου στοχαστή που άφησε ωστόσο ελάχιστα γραπτά τεκμήρια. Ο Γονατάς ήταν πράγματι ένας άνθρωπος που τιμούσε τη φιλία και παρά τις τάσεις του για απομόνωση, συμμετείχε στο διάλογο των πνευματικών ανθρώπων της εποχής. Εκτός από τον Δημήτρη Παπαδίτσα, με τον οποίο συνεργάστηκαν για το περιοδικό Πρώτη Ύλη, ο φιλικός του κύκλος περιλάμβανε μεταξύ άλλων τον Μίλτο Σαχτούρη, τον Νίκο Καχτίτσι, αλλά και τον δάσκαλό του, όπως τον αποκαλούσε, Νίκο Εγκονόπουλο. Ο τελευταίος μάλιστα τον ξεχώρισε σε μια συνέντευξή του, κάνοντάς τον έτσι λίγο ευρύτερα γνωστό. Τον έψιλον Χ Γονατά, τον Όντα για όλους μας, τον γνώρισα το 1960 στο μαγικό τυπογραφείο των Ταροσόπουλων που μαθήτευα. Εγώ του οφείλω πολλά γιατί κατάλαβα τι σημαίνει αψεγάδια στο κείμενο, τι σημαίνει ελληνική γλώσσα. Παρόλο που ο ίδιος είχε μια προσωπική ταραχή που την μετέδιδε άλλωστε στη συντροφιά, τα γραπτά του έχουν μια απίστευτη ηρεμία. Δηλαδή, ό,τι παίζεται είναι κάτω από την επιφάνεια. Τα ελληνικά του είναι αψεγάδιαστα. Δεν χρησιμοποιεί περίτεχνες εκφράσεις, φαινομενικά. Δεν χρησιμοποιεί επίθετα. Όλα είναι ησυχασμένα. Βέβαια, ένας έμπειρος αναγνώστης μπορεί να διακρίνει μερικές φορές ότι από τελεία σε τελεία μεσολαβούν 3 και 4 σελίδες. Δηλαδή κάνει τεράστιες προτάσεις με δευτερεύωσες, εξαρτημένες, μέσα στις εξαρτημένες, παύλες, παρενθέσεις, και όλα αυτά προκύπτουν με τέτοια φυσικότητα που δεν το καταλαβαίνεις καν. Δημιουργεί δηλαδή αυτή η ποικιλία, η εκφραστική ποικιλία, αυτές οι αλληλοσυνδέσεις, τα αντίστροφα, τα ανταπόδοτα και τα διάφορα σχήματα, τα οποία είναι από κάτω, δεν φαίνονται δηλαδή εύκολα με πρώτη ματιά, αυτό το γοητευτικό, μοναδικό κλίμα που είναι το κείμενο του Γονατά. Ακούστηκε πάλι το κελάιδισμα. Αλλά αυτή τη φορά σαν να έβγαινε πνιχτό, μέγα σε κύριε, μέσα από το μαξιλάρι μου. Ανασηκώθηκα στο κρεβάτι. Ένα παλιοκρέβατο της κακιάς ώρας που και στο παραμικρό μου κούνημα μόλις πήγαινα να αλλάξω θέση, ο βουλιαγμένος σωμιές του έτριζε απέσια και τα ξεχραβαλωμένα του πόμολα χτυπούσαν στις μακριές τους βίδες. Το κελάιδισμα έπαψε με μιας. Έμεινα για λίγο ολότελα ακίνητος, κρατώντας την ανάσα μου και αναποφάσιστος αν έπρεπε να ξανασηκωθώ αφού γκραζόμουν παρατηρώντας τα δυο μπροστινά πόμολα. Το χαμηλωμένο φως της λάμπας, μόλις που τα φώτιζε, όμως η δυνατή μου όραση μου επέτρεπε να διακρίνω πάνω στο μπρούτζο τους βαθιές χαραγματιές και ζουλίγματα. Άλλοι που θα είχαν ξαπλώσει πριν από μένα σε αυτό το ίδιο κρεβάτι, στην απελπισία τους που τ' άκουγαν να χτυπάνε, θα είχαν φαίνεται δοκιμάσει να τα στερεώσουν ή να τα ξεκολλήσουν. Μα δεν μπόρεσαν. Κι άφησαν πάνω τους τα ίχνη της αποτυχημένης τους προσπάθειας. Τώρα, τίποτα δεν ακουγόταν. Πάρω αγέρας έξω στην αυλή και μέσα στο δωμάτιο το τικ-τακ του ξυπνητηριού μου που το είχα ακουμπήσει στο πρεβάζι του παραθύρου. Έριξα μια ματιά στους φωσφορίζοντες δείχτες του. 2:30. Ορίστε, δεν έχω μπροστά μου ούτε 3 ώρες για ύπνο. Όχι. Δεν θα σηκωθώ. Είπα με θέληση. Καταντάει γελίο να αναστατώνομαι, να ξεσκεπάζομαι, να πετάγομαι απάνω κάθε λίγο και λιγάκι, να φέρνω γύρω το δωμάτιο ξαγρυπνώντας, ενώ έχω απόλυτη ανάγκη από λίγη ξεκούραση, ξεθεωμένος όπως είμαι, ύστερα από τέτοιο μεγάλο ταξίδι, υποχρεωμένος να βρίσκομαι πάλι στο πόδι από τα άγρια χαράματα και να τρέχω στα γειτονικά χωριά, όπου με περιμένουν του κόσμου οι δουλειές και το χειρότερο. Κινδυνεύω να αρπάξω κανένα κρυολόγημα, στριφογυρίζοντας έτσι με τα νυχτικά, παριστάνοντας το φάντασμα. Σε αυτά τα ψηλώματα,
Το ξέρω και από παλιότερα. Την έχω πάθει κάποτε. Και έμεινα κρεβατωμένος εδώ μια εβδομάδα. Το φθινόπωρο δεν αστείευεται. Είναι πιο ύπουλο και από το χειμώνα. Και όλα αυτά γιατί? Επειδή άκουσα. Τι παρακαλώ? Όχι κανένα φοβερό μούγκρισμα, αλλά ένα σιγανό κελάιδισμα. Και είμαι σίγουρος ότι το άκουσα ξύπνιος ή μήπως το ονειρεύτηκα. Το δεύτερο φαίνεται πιο πιθανό, αφού δεν άφησα γωνιά και χαραμάδα που θα μπορούσε να τρυπώσει όχι πουλί, αλλά ούτε φτερόπουλιο. Και να μην έχω ψάξει. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι ήμουν ο έσχατος των βλακών και επρόκειτο να αγοράσω ετούτο το δωμάτιο με ό,τι έχει και δεν έχει μέσα, πάλι δεν θα το είχα επιθεωρήσει. Έτσι, σχολαστικά, σπιθαμή προς σπιθαμή, τίποτα δεν άφησα ανεξερεύνητο. Και στη σβηστή σόμπα. Γιατί όμως ευνίκη σβηστή? Έχει μεγάλη υγρασία τη νύχτα αυτή την εποχή. Δεν έπρεπε? Εσύ που ξέρεις τι ευπαθής είμαι. Εσύ μου παραστάθηκες, ομολογώ, πολύ στοργικά, με ντριβές και βεντούζες τότε που άρπαξε εκείνη τη γερή πούντα. Να έχεις φροντίσει να την ανάψεις. Και το μόνο που κατάφερα ήταν να τα γεμίσω στους αγκώνες με κάπνα και στάχτες. Ούτε που νοιάστηκε κανείς τους να την αδειάσει και να την καθαρίσει από τα ποκαίδια. Και πάνω από την ντουλάπα ψαχούλεψα, ανεβαίνοντας το σκαμνί και μέσα, ανοίγοντάς την, εξέτασα προσεκτικά ένα-ένα τα ράφια και τα συρτάρια της και από πίσω. Ξεσχάλισα όλο το χώρο σε βάθος, ως τον τοίχο με τον μπαστούνι μου. Ακόμα και κάτω από το κρεβάτι χώθηκα. Και ποιο το αποτέλεσμα? Να ξεγδάρω το κούτελό μου σε κάποιο γάντζο από τις σούστες του Σομιέ και να βγάλω ίσα με ένα φαράσι σκόνη ανακατεμένη με χνουδόμαλο. Δύο ψόφιες νυχτοπεταλούδες και μια κουβαρίστρα. Ως και το καπάκι της πύλινης κανάτας με στη λεκάνη πάνω στο μάρμαρο του τραπεζιού. Τι βλακώδεις! Και χιδέα πάλι έμπνευση και αυτή του αγκιοπλάστη να της δώσει, αν είναι δυνατόν, σχήμα πάπιας. Και αυτό το ανασήκωσα για να διαπιστώσω μόνο και μόνο πως ήταν μισογεμάτη με νερό που θα είχε κατά τα φαινόμενα να ανανεωθεί μέρες. Εξαγριωνόμουν όλο και περισσότερο, ανακαλύπτοντας ύστερα από κάθε μου έρευνα αντί για εκείνο που έψαχνα να βρω. Και μια νέα όψη αθλειότητος και εγκαταλείψεως του δωματίου όπου με είχαν εγκαταστήσει. Το αφήγημα του ΕΧ γονατά ο φιλόξενος Καρδινάλιος κυκλοφόρησε το 1986, 23 χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία πρωτότυπου έργου του. Η ιστορία αυτή, που καταγράφει την παράξενη νύχτα δύο παλιών φίλων που ξαναβρίσκονται τυχαία σε ένα πανδοχείο, τράβηξε την προσοχή και ενός νεότερου κοινού, που ανακάλυψε εκ νέου το δεξιοτέχνη συγγραφέα. Ένα ενδιαφέρον σημείο για τη συνεργασία αυτή είναι το ότι πριν αρχίσει να γράφει ή μάλλον πριν ακόμα συγκροτηθεί ο μύθος της ιστορίας του, ο πυρήνας δηλαδή του αφηγήματος, έκανε υποδείξεις στον τυπογράφο. Δεν είχε γράψει τίποτα. Έκανε λοιπόν πάρα πολλές σελίδες και έλεγε ότι ο τίτλος πρέπει να γίνει με αυτά τα γράμματα, σε αυτό το μέγεθος, πρέπει να τόση απόσταση. Έψαχνα εγώ και του έβρισκα δείγματα πολλών χαρτιών μέχρι να επιλέξουμε το χαρτί για το εξώφυλλο, για το μέσα. Τον ρώτησα, λέω, το κείμενο είναι τελειωμένο? Όχι, δεν το έχω γράψει ακόμα. Αλλά αν δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν μπορώ να το γράψω. Πρώτα λοιπόν πρέπει να ξέρω πώς θα τοποθετηθεί και πώς θα οργανωθεί για να μπορώ να γράψω. Τα επόμενα χρόνια κυκλοφόρησαν αρκετές μεταφράσεις του, κατά κανόνα ελάχιστα γνωστών συγγραφέων. Ποίηματα και αφορισμοί του Γερμανού ζωγράφου Βολς, η νεανική βιβλιομανία του Φλομπέρ, εξόφληση χρέους, όπως έλεγε απέναντι σε αυτόν τον δάσκαλό του. Μια επιλογή από τις φωνές, τα αποφθέγματα του Αντώνιο Πόρτσια. Για την τελευταία αυτή του εργασία τοπονεμήθηκε το κρατικό βραβείο μετάφρασης. Επανερχόμενος στον Ιβάν Γκολ, δημοσίευσε μια μεγάλη επιλογή ποιημάτων του, ενώ παρουσίασε επίσης και μια επιλογή από τα διηγήματα του Πιέρ Μπετενκούρ, του τελευταίου των υπερεαλιστών, όπως χαρακτηρίστηκε κάποτε. Επίσης, ξαναδούλεψε και κυκλοφόρησε ορισμένες νεανικές μεταφράσεις του από τον Κόλριτζ,
αλλά και αφορισμούς του Λίχτενμπεργκ. Είναι μια συνήθεια που κρατάει 27 χρόνια τα Σάββατα μετά τις 12 να μαζευόμαστε εκεί στο τυπογραφείο. Υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες από αυτές τις συναθρήσεις του Σαββάτου. Ο Λόντας δεν έλειπε ποτέ. Ήταν στη συνήθεια των συνδετημόνων όταν ερχόντουσαν να φέρουν κάτι για την παρέα, κάποιο δώρο για την παρέα. Ο Γονατάς, θυμάμαι, δούλευε 3-4 μήνες να μεταφράσει ένα ποίημα του Εμρέ, αυτού του Τούρκου του 14ου αιώνα, του μυστικού, του μεγάλου ποιητή. Δεν το έκανε τίποτα, δεν το δημοσίευσε ποτέ. Δηλαδή δούλεψε τόσο καιρό για να το διαβάσει την παρέα. Ήταν το δώρο προς την παρέα. Ο άλλος μαγείρευε κανέναν ωραίο μεζέ και τον έφερνε για να συνοδεύσει, ξέρω εγώ, το τσίπουρο και το ούζο. Και αυτό το Σάββατο, στο οποίο αναφέρομαι, ο Κονδύλης κάτι θα μας έφερνε και ο Γονατάς επίσης. Και διαπιστώνουμε ότου θαύματος ότι επρόκειτο και για τον ένα και για τον άλλον, για τον Λίχτενμπεργκ. Ο Γονατάς είχε από τα γαλλικά κυρίως μεταφράσει κάποια κομμάτια, καμία εικοσαρία κομμάτια του Λίχτενμπεργκ και ο Κονδύλης από τα γερμανικά. Και όταν τέλος πάντων βγάλαν τα χαρτιά τους και είδαμε ότι επρόκειτο για τον ίδιο συγγραφέα, εκεί διαπιστώσαμε ότι αρκετά από αυτά τα κείμενα ήταν ίδια. Δηλαδή το ίδιο κείμενο το είχε επιλέξει να το μεταφράσει και ο Κονδύλης και ο Γονατάς. Και αποφασίσαμε να διαβάσει ο καθένας την εκδοχή του για το ίδιο πράγμα. Όταν τέλειωσε η ανάγνωση, είπαμε να ψηφίσουμε ποια από τις δύο εκδοχές ήταν της αρεσκίας μας. Λέω, ο Κονδύλης θα ψηφίσω πρώτος. Λέω, θα το έκανες ούτως ή άλλως. Λέω, ο Γονατάς. 20-0 τον φέραμε τον Κονδύλη. Και οι 20 ήμασταν υπέρ του Γονατά. Διότι ο Λόντας, τι έκανε. Έκανε λαθροχειρίες. Το συνηθίζει στις μεταφράσεις του. Πώς δικαιολογείται ο Γονατάς για τις λαθροχειρίες. Λέει, δεν αυλάκασε ο Λίχτενμπεργκ. Αυτά ήταν πρόχειρα. Αν αποφάσιζε να τα τυπώσει, θα τα διόρθωνε. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Λίχτενμπεργκ, ο τόσο σχολαστικός, αυτός ο μέτρ του υψηλού ύφους, να αφήσει αυτές τις κακογραφίες και αναλάμβανε να κάνει αυτό που δεν έκανε ο συγγραφέας. Το 1991 εκδόθηκε το μικρό του αφήγημα «Η Προετοιμασία», που καταγράφει τις αποτυχημένες προσπάθειες ενός γιατρού και του βοηθού του να ζυγίσουν το κεφάλι του πρώτου. Επιμένει σε μια σκηνή να βάλει το κεφάλι του σε μια πράξη καθένα να ζυγίσει το κεφάλι του. Και να δοκιμάζει ξανά αυτό το πράγμα. Θα έλεγες τρελός είναι. Όχι, δεν σε πάει στην τρέλα ο Γονατάς. Πολύ σοβαρά το συζητεί αυτό το πράγμα. Συζητούν αυτοί οι δύο πώς είναι, πώς θα το κατορθώσει τελικά. Αφήνει όμως στον αγρότη να καταλάβει ότι μόνο όταν κόψει το κεφάλι του μπορεί να ζυγιστεί αυτό το πράγμα. Έχει μια τραγικότητα αυτό στο πάθος που την ανακαλύπτει εκ των υστέρων. Παρόλο τον εξαιρετικά ενηγματικό χαρακτήρα αυτού του κειμένου, η κριτική το χαρακτήρισε επανειλημμένα μικρό αριστούργημα. Η τέχνη και ειδικά η λογοτεχνία είναι όπως το παγόβουνο. Το 1 δέκατο εξέχει, τα 9 δέκατα είναι από κάτω. Το πρόβλημα δεν είναι στο 1 δέκατο, αλλά στα 9 δέκατα. Τι θα αποσιωπήσεις. Το πρόβλημα δεν είναι στο τι θα πεις. Τι δεν θα πεις. Εάν δεν πεις όσα χρειάζονται, δεν έχει κρικέλια, λέξη του Γονατά, δεν έχει κρικέλια ο αναγνώστης για να πιαστεί και να κατανοήσει, εάν η αφαίρεση είναι μεγάλη. Εάν πεις παραπάνω, λέει ο αναγνώστης, βλάκας είμαι, το καταλαβαίνω. Και σου λέει, τι είναι αυτός ο συγγραφέας. Πρέπει λοιπόν να βρεις αυτή τη χρυσή τομή του τι δεν θα πεις, ώστε να κάνεις τον αναγνώστη συνένοχο. Η λογοτεχνία, μανούλα μου, λέξη του Λόντα, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από συνενοχή και αλληλεγγύη. Ο Ε.Χ. Γονατάς πέθανε στην Αθήνα στις 25 Μαρτίου του 2006. Μια εβδομάδα αργότερα κυκλοφόρησε η αποχαιρετιστήρια συλλογή του, οι Τρεις Δεκάρες. Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Κλείνω τα 25 μου χρόνια και μπαίνω στα 26. Έρχονται συγγενείς και φίλοι από μακριά να με επισκεφθούν και να μου ευχηθούν να τα εκατοστήσω. Όλους τους κερνώ από το ίδιο γλυκό του κουταλιού, κερασάκι δίχως κουκούτσι. Και όλοι τους μου φέρνουν από ένα δώρο. Άλλος ένα κουτί από κίτρινο χαρτόνι όπου μέσα του κουρνιάζει μια καρδερίνα, άλλος ένα εικονογραφημένο βιβλίο, άλλος ένα χάρτη της Ιδρωγείου. Αλλά το πιο απρόσμενο δώρο ήταν φέτος του νονού μου.
δύο βαστάζοι ανέβασαν με δυσκολία από τη σκάλα ένα μεγάλο παραλληλόγραμμο ξύλινο κυβότιο και το στήσαν όρθιο σε μια γωνιά της κουζίνας. «Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση», μου είπαν, «όπως σας δείχνει και η ένδειξη». Ένα χέρι με σηκωμένο το δίχτυ προς τον ουρανό. «Να τα εκατοστήσετε, κύριε», προσθέτουν. Τους έδωσα γενναίο φιλοδόρημα και μέτρωγε η περιέργεια να δω τι μου είχε στείλει ο νονός μου. Ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικός από εμένα. Άνθρωπος της πολιτικής και της δράσης που συχνά με μπέρδευε με κάποιο άλλο βαφτιστήρι του. Είχε βαφτίσει, είχα ακούσει την ονά μου ύστερα από χρόνια να το βεβαιώνει, πάνω από 50 παιδιά. Δεν είχα μάθει όμως ποτέ τι σειρά είχα σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο. «Κανένα ρολόι του τοίχου θα μου έστειλε», σκέφτηκα και χαμογέλασα μελαγχολικά γιατί ό,τι μου θύμιζε την αμήλικτη ροή του χρόνου δεν το πολύ συμπαθούσα. Επιτέλους, άνοιξα προσεκτικά το κυβότιο και με μεγάλη έκπληξη και δέος αντίκρισα μια καφετιά αρκούδα να προβάλλει την κεφάλα της. Προτού προλάβω να τραβηχτώ, είχε πέσει στην αγκαλιά μου και μου ψιθύρισε στ' αυτή. «Θα είμαι φρόνιμη. Κράτησέ με. Δεν θα βρωμάω, ούτε θα βρωμίζω. Μη με στείλεις πίσω. Μη με διώξεις. Σε παρακαλώ».